Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτονέα. Σήμερα, 4 5 του 2024 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Να σα πω ότι ο ήχο είναι λίγο διαφορετικό λόγω τη απότομη αλλαγή περιβάλλοντο. Και εμεί θα πάμε γρήγορα-γρήγορα στα κρυπτονέα μα και θα ξεκινήσουμε ανάποδα το σημερινό επεισόδιο. Και θα πάμε στην κρυπτοαγορά με το bitcoin να στέκεται κοντά στι 64.000 δολάρια. Μπαίνοντα για άλλη μια φορά μέσα στο κανάλι μα, και εμεί αναμένουμε να δούμε αν θα μείνει υψηλά ώστε να την κάνουμε αυτή την αντίσταση support για άλλη μια φορά. Να πούμε τώρα το bitcoin. Από εκεί πέρα που είχε φτάσει έω τι 56.000 δολάρια, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στι 63.000 δολάρια και ο λόγο για αυτή την απότομη άνοδο έρχεται για άλλη μια φορά από την Αμερική που μάθαμε ότι βγήκαν οι θέσει εργασία στην Αμερική, οι οποίε δεν είναι πάρα πολύ καλέ. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τι αγορέ. Να πούμε ότι για τον μήνα Απρίλιο η Αμερική κατέγραψε 175.000 θέσει εργασία, ενώ εκτιμούσαν ότι αυτό το νούμερο θα έφτανε τι 240.000, ενώ η ανεργία αυξήθηκε στο 3,9% ενώ ανέμεναν ότι θα διατηρηθεί στο 3,8%. Οπότε, καταλαβαίνετε, αυτά είναι καλά νούμερα για την οικονομία και γι' αυτό ακριβώ το λόγο το Bitcoin ανέβηκε. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέω δεν κολλάει. Παρ' όλα αυτά, είναι καλό για την οικονομία, διότι αυτό δείχνει σε πολλού ότι ο κύριο Πάουλ θα ξεκινάει να κόβει τα επιτόκια στην Αμερική, επειδή η οικονομία τη Αμερική ουσιαστικά απλά δεν αντέχει να παραμένει με τόσο υψηλά επιτόκια. Και επειδή τέτοια νούμερα θα ασκήσουν επιπλέον πίεση στον κύριο Πάουλ να ξεκινάει να κόβει τα επιτόκια στην Αμερική, γι' αυτό το λόγο χάρηκε η κρυπτοαγορά αλλά και η γενικότερη αγορά στην Αμερική. Και να πούμε επίση ότι με αυτή την απότομη αύξηση στο BTC, είχαμε και ρευστοποιήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε crypto short, που είναι άνθρωποι που πίστευαν ότι η τιμή του Bitcoin θα μπορέσει να συνεχίσει να κατεβαίνει. Παρ' όλα αυτά, αυτή αυξήθηκε. Και τα καλά νέα για το Bitcoin δεν σταματάνε εδώ και έχουμε επιπλέον καλά νέα από τα Spot Bitcoin ETF, για τα οποία έχουμε μια απίστευτα απροσδόκητη είδηση από την ίδια την Grayscale, που μάθαμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία τη δεν έχει πουλήσει και έχει αγοράσει 1020 BTC παρακαλώ. Ενώ το περίεργο στην υπόθεση έρχεται από την πλάτη. Η οποία δεν αγόρασε τα χαμηλά και δεν έχει αγοροπολισίε στο spot Bitcoin ETF τη. Ενώ για τα ETF στο Hong Kong, μάθαμε ότι στην τρίτη μέρα διαπραγμάτευση έχουν κάνει 254 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin αυτά τα χρήματα. Όχι τεράστιο νούμερο, αλλά όχι και άσχημο, καταλαβαίνετε. Και για το τελευταίο νέο μα που αφορά τα ETF μα. Θα πάμε στην SEC που καθυστερεί για άλλη μια φορά την απόφασή τη για ένα φιλικό προ περιβάλλον Spot Bitcoin ETF και θα ξαναπάρει απόφαση στι 24 Ιουνίου. Να σα πω ότι αν αναρωτιέστε για ποιο λόγο είναι φιλικό προ περιβάλλον, αυτό συμβαίνει διότι το 80% από τα κεφάλαια σε αυτό το ETF θα πηγαίνουν στο Bitcoin και το 20% θα πηγαίνει σε συμβόλαια μελλοντική εκπλήρωση για πίστοση άνθρακα. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο το βγάλανε φιλικό προ περιβάλλον. Και στα νομίσματά μα για σήμερα θα πάμε στο Polkadot, το οποίο το οικοσύστημά του φαίνεται να είναι πάρα πολύ δυνατό. Και σύμφωνα με τα νούμερα που βλέπουμε μπροστά μα, βλέπουμε ότι το οικοσύστημα του Polkadot έχει γνωρίσει μία άνοδο στι καθημερινέ ενεργέ διευθύνσει, φτάνοντα σε νέο υψηλό όλων των εποχών στι 514.000 ενεργέ διευθύνσει, που είναι μία αύξηση 192% σε διάστημα 6 μηνών. Οπότε αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότερο κόσμο χρησιμοποιεί το Polkadot και αυτό θα φανεί αργά ή γρήγορα και στην τιμή καταλαβαίνετε. Και εμεί συνεχίζοντα τα νομίσματά μα, θα πάμε Barring, το layer 2 του Ciba Inu, το οποίο ολοκλήρωσε με επιτυχία το hard fork του, το οποίο υπόσχεται φθηνότερε συναλλαγέ και περισσότερε συναλλαγέ. Ενώ για το τελευταίο εδώ τη ημέρα μα, θα πάμε και στο Doge Chain, που είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα που θα σταματήσει να λειτουργεί και γι' αυτό το λόγο, όσοι τη χρησιμοποιείτε, έχετε μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2024 για να αποσύρετε τα Doge Coin σα μέσα από εκεί και να τα πάτε σε κάποιο σκληρό πορτοφόλι ή σε κάποιο άλλο πορτοφόλι. Να πούμε ότι η πλατφόρμα προτείνει να κρατήσετε τα ιδιωτικά σα κλειδιά, για καλό και για κακό. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρύπτο. Σήμερα 4 Πέμπτη του 2024. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση να θέλει παιδική συμβουλή. Μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ στο κανάλι. Αφήστε αλλάξει και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.